Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για αυτή την υπόθεση, πώς να το πω, που ζούμε με το παιδί που βιάστηκε στα Σεπόλια. Δεν θα σας ζητούσα το σχόλιο αν δεν έβλεπα κάποια εμετικά σχόλια στο Twitter και κάποιες προτροπές ότι μην ασχοληθείτε με αυτό το θέμα. Σήμερα έχουμε τα εγκαίνια του μετρό στον Πειραιά. Επειδή η ατζέντα των πολιτών δεν καθορίζεται από κανέναν εγκάθετο, και καλό θα είναι να κάνουμε ίσως μια βόλτα με το μετρό 2-3 τάσεις για να δουν τι συζητάει ο κόσμος, θα ήθελα το σχόλιο σας για αυτή την υπόθεση. Για το μετρό του Πειραιά θα τα πούμε μια άλλη φορά, γιατί το θέμα του 12χρονου κοριτσιού, του βιασμού της και του τρόπου που εξέδιδε αυτός το κτίνος, δεν μπορώ να το πούμε άνθρωπο, αυτό το πλάσμα, αυτό το κορίτσι, είναι πραγματικά ανατριχιαστικός. Είναι τραγικό να υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία τέτοια φαινόμενα. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στους ανθρώπους που αποκάλυψαν όλη αυτή την ιστορία και πρέπει να τονίσουμε ότι αν οι εισαγγελικές αρχές δεν δώσουν άμεσα τις φωτογραφίες, όχι μόνο του ίδιου, και των 213, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, ή όσων είναι, ανθρώπων που εμπλέκονται στο ίδιο κύκλωμα, που έχουν δει το πορνογραφικό υλικό, που επικοινώνησαν με αυτό το κτίνος προκειμένου να ασυλλογήσουν πάνω στο κορμάκι του και στην ψυχή του, νομίζω ότι είναι μεγάλη ευθύνη πλέον και του εισαγγελέα και της ελληνικής αστυνομίας να μην επαναληφθούν φαινόμενα σαν και αυτά που έγιναν στην υπόθεση Λιγνάδη. Να δοθεί δηλαδή ο χρόνος αυτά τα κτίνη, να κρύψουν υλικό, να προσπαθήσουν να κουκουλώσουν την υπόθεση, να μην αναδειχθεί σε όλο τους το εύρος και να μην υπάρχει, αν θέλετε, και μία προσπάθεια από όλη την κοινωνία να αναγνωριστούν, να δώσουν την εικόνα τους ποιοι είναι, γιατί πιθανά να υπάρχουν και άλλα θέματα. Και αυτός είναι ο λόγος που ο νομοθέτης έχει θεσμοθετήσει η αστυνομία μετά από εισαγγελική άδεια να δημοσιεύει τις φωτογραφίες, τα ονόματα, να είναι στη γνώση των πολιτών, της κοινωνίας και να διελευκανθούν και άλλες υποθέσεις τραγικές σαν και αυτή που αποκαλύφθηκε σήμερα. Νομίζω λοιπόν ότι και η κυβέρνηση, κυρίως η κυβέρνηση, πρέπει να σπεύσει, να πιέσει και την αστυνομία και την εισαγγελία για αυτούς τουλάχιστον που έχουν ταυτοποιηθεί ότι επικοινώνησαν. Ναι, δεν είναι μικρός ο αριθμός. Βέβαια. Κύριε Καρβουνόπουλε, 200, πάνω από 200 άτομα να έχουν δει αυτό το πορνογραφικό υλικό και να έχουν επικοινωνήσει μαζί του για να συνεχίσουν την απάνθρωπη δραστηριότητα που έκανε αυτό το κτίνος. Νομίζω λοιπόν ότι δεν υπάρχει χρόνος περαιτέρω. Οφείλουν άμεσα, σήμερα, χθες έπρεπε να έχει γίνει, να δώσουν το όνομα, τις φωτογραφίες του κτίνους, των άλλων δύο που έχουν συλληφθεί. Ακούγεται ότι θα συλληφθούν άλλοι 5, ακούγεται ότι έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι 10 και είναι στα χέρια της αστυνομίας τα 200 και πλέον ονόματα που έχουν δει το υλικό αυτό και έχουν επικοινωνήσει για να προχωρήσουν στις πράξεις που όλοι καταλαβαίνουν. Κύριε Σπύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.